Κυρίε και κύριοι, νέα αύξηση σημειώνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προ το δημόσιο, αγγίζοντα μάλιστα τα 100 δισεκατομμύρια. Για το θέμα είναι στο στούντιο κοντά μα ο Προκόπη Χατζη Νικολάου. Προκόπη. Συγκεκριμένα έχουν φτάσει τα 99,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Και όπω φαίνεται, το επόμενο έτο θα χειροτερέψουν τα πράγματα, καθώ αυξάνονται τόσο οι φόροι όσο και οι ασφαλιστικέ φορέ. Να σου πω ότι μόνο τον Οκτώβριο δεν καταβλήθηκαν φόροι ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, έχουν γίνει κατασχέσεις μισθών, Μάλιστα. συντάξεων και ακινήτων σε ένα εκατομμύριο φορολογούμενους. Λοιπόν, Προκόπη, μένεις μαζί μας γιατί έχεις πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για τον ΕΝΦΙΑ. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, θα σε βρούμε και πάλι σε λίγο. Την επιβολή συμπληρωματικού ένφια στα αγροτεμάχια ή την αύξηση τη επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα δείχνει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που συμφώνησε η κυβέρνηση με του δανειστέ. Προκόπη η Χατζη Νικολάου, πάντω σε κάθε περίπτωση στα δημόσια ταμεία πρέπει να μπουν 2,65 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Ακριβώ έφαγα. Αν ήταν εκατομμύρια θα ήταν πάρα πολύ καλά. Και δεν θα χρειαζόταν να είχαμε το φόρο. Ο ένφια εξελίσσεται σε γρίφο για την κυβέρνηση και θα πρέπει να πάρει άμεσα αποφάσει. Συγκεκριμένα, είτε θα πρέπει να μεταφέρει το φόρο τη αύξηση των επιβάρυνση λόγω τη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε διαμερίσματα και μονοκατοικίε. Και να τι επιλογέ. Ακριβώ. Είναι η πρώτη επιλογή τη κυβέρνηση. ήταν mm -hmm. Είτε να εντάξει στο συμπληρωματικό ένφια τα αγροτεμάχια. Αυτά, να σου θυμίσω, είχαν εξαιρεθεί, έχουν εξαιρεθεί δύο, δύο χρονιέ γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να υπολογίσει την αξία του. Λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν γιατί, γιατί η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι το Μάρτιο του 2018 να αναπροσαρμόσει τι αντικειμενικέ αξίε. Και μάλιστα θα πρέπει να προχωρήσει στην εξίσωση των αντικειμενικών αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι 40% χαμηλότερες. Ε, λοιπόν, το Μάιο θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, τόσο για τις αντικειμενικές αξίες, όσο και για το νέο ένφια. Θα πρέπει να έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που θα μεταφέρει το βάρος μέχρι και το Μάιο. Και τον Αύγουστο θα έρθουν τα εκαθαριστικά. Θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα δούμε πλέον ποιοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους. Προκόπη, να